Λοιπόν, τη φέρνουμε εδώ πέρα μια πανέμορφη έτσι μπλε σφαίρα της γης. Φυσικά την κάνουμε πανεύκολα στο After Effects και την κάνουμε να έχει και κίνηση. Φυσικά αναφέρομαι σε ένα παλιότερο μάθημα που έχουμε κάνει. Θα πάμε λοιπόν τώρα στο κύκλο μας και θα πάμε και θα κάνουμε κλικ με το Alt και το Shift πατημένο, το Option και το Shift στο Mac. Θα κάνουμε ένα κύκλο ο οποίος θα βγαίνει έξω από τη γη μας. Φυσικά δεν είναι τέλειος, οπότε μπορούμε να έρθουμε να το μεταφέρουμε λίγο πιο κάτω με το Control πατημένο. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που θα σας έδειξα πριν είναι ότι ένα κείμενο, εκτός από το ότι μπαίνει εδώ μέσα, βλέπετε με το σύμβολο που είδαμε και πριν στο cursor πλέον, ένα σύμβολο περιφραγμένο θα λέγαμε, αν πάμε το σύμβολάκι του type πάνω ακριβώς στο path, βλέπετε ότι αλλάζει μορφή, γίνεται ένα άλλο πλέον σύμβολο, το σύμβολο του path φυσικά, του type μάλλον, με ένα σύμβολάκι σαν φιδάκι πάνω του. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι το σύμβολό μας και το κείμενο που θα γράψουμε θα πέσει πάνω σε ένα μονοπάτι και θα ακολουθήσει τη σειρά και τη φορά του μονοπατιού μας. Οπότε κάνουμε κλικ και θα γράψουμε με πιο όμορφη γραμματοσειρά πλέον, με την αγαπημένη μου φυσικά Impact, και με λίγο μεγαλύτερα γράμματα, ίσως με 10, θα δούμε πώς θα γράψουμε, και φυσικά με λευκό ή με κίτρινο. Θα γράψουμε έτσι με κίτρινο, λίγο πιο spacey πάνω από εδώ ίσως. Εδώ. Okay. Λοιπόν, και κεφαλαία. Welcome to Earth. Have a nice day. Elislashop.com. Λοιπόν, θα τα επιλέξουμε Ctrl Alpha, Command Alpha στο Mac και θα πάμε ένα βελάκι προς τα πάνω, να πάμε στο 11. Ωραία, βλέπετε αυτομάτως ότι χάνουμε από το κείμενο μας, γιατί έχει βγει εκτός του κύκλου, είναι πιο μέσα, και το σύμβολο το συν εδώ κάτω σημαίνει ότι έχουμε κείμενο το οποίο υπερχειλίζει εκτός του κύκλου. Λοιπόν, κάνουμε Ctrl Alpha και με το Alt πατημένο θα κάνουμε κλικ στο δεξί βελάκι, μάλλον θα πατήσουμε το δεξί βελάκι σιγά σιγά, μάλλον το αριστερό βελάκι, για να βγάλουμε όλο μας το κείμενο ξανά. Οπότε ερχόμαστε στο COM μετά και μετά κάνουμε Alt Option στο Mac και κλικ στο δεξί βελάκι. Το πατάμε μάλλον, για να ανοίξουμε λίγο περισσότερο το COM και έτσι να έχουμε ένα πιο όμορφο κύκλο. Ωραία, θα το κάνω αυτό κίτρινο και όχι πράσινο. Ωραία, λοιπόν έχουμε αυτό. Και τώρα θα πάμε πάνω στο text μας. Θα πατήσουμε Ctrl, Command, Tab στο PC για να ενεργοποιήσουμε το Free Transform και θα έρθουμε στη γωνία πάνω αριστερά με το Ctrl, το Command στο Mac πατημένο. Βλέπετε αλλάζει το σύμβολο, γίνεται ένα βελάκι με τελίτσες μέσα. Θα κάνουμε click και drag και βλέπετε θα θέσουμε τον κύκλο μας πλέον υπό άλλη γωνία. Ας πούμε περίπου ψεύτο 3D, γιατί το Photoshop δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο 3D. Θα πατήσω την επιβεβαίωση και έχουμε περίπου τώρα αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Ωραία, έρχομαστε πιο κοντά. Control, click, control, click ξανά. Ωραία, και έχουμε έρθει κάπου εδώ. Έχουμε φέρει λοιπόν το κείμενό μας υπό μία γωνία. Βλέπουμε έχουμε χάσει πάλι το κείμενο μας, κάνει υπερχείληση, οπότε θα το φέρω λίγο πιο έξω πάλι. Να το. Ωραία, έχει μεγαλώσει και αυτό λιγάκι, αν με αφήσει. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε έρθει κάπου εδώ και θα πάμε τώρα να βάλουμε μια μάσκα πάνω στο Welcome to Earth. Μια λευκή μάσκα λοιπόν, δεν επηρεάζεται τίποτα ακόμα, και θα πάρουμε μια μαύρη βούρτσα και θα αρχίσουμε και φυσικά μια βούρτσα αρκετά μεγαλύτερη, μάλλον αρκετά μικρότερη από αυτή που έχω αυτή τη στιγμή. Εδώ λοιπόν, θα πατήσει το caps lock. Ωραία.
Λοιπόν, το opacity θα το αφήσω στο 80% και θα έρθω και θα σβήσω, ουσιαστικά θα κρύψω μέσα στη μάσκα τα σημεία που δεν θέλω να φαίνονται από το κείμενο. Οπότε με κρίνω εδώ την βούρτσα μου για πιο σωστή εναλλαγή. Ωραία. Ωραία, νομίζω έχουμε τελειώσει. Πολύ ωραίο. Βλέπετε, έχουμε σβήσει και λίγο από τα κείμενα, από το κείμενο εδώ πίσω. Βλέπετε αυτό το μαύρο και δίνει την αίσθηση της σκιάς που πέφτει από τη γη πάνω στο κείμενο. Πολύ ωραία ψευδέστηση. Καθώς επίσης και εδώ. Και κάναμε κάτι πολύ όμορφο. Φυσικά, αν θέλαμε, μπορούσαμε να βάλουμε και σκιές κάτω από τα γράμματα εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, είναι ψηλά γράμματα. Αυτό που θέλαμε να δείξουμε είναι πώς μπορούμε να βάλουμε ένα κείμενο πάνω σε ένα μονοπάτι, να το θέσουμε υπογωνία και ουσιαστικά να το κάνουμε ψεύτο τρισδιάστατο. Λοιπόν, από το www.elislasop.com και από το Βαγγέλη Βλασόπουλο, σήμερα μάθαμε δύο ιδιαίτερα κόλπα όσον αφορά το κείμενο. Θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ, ειδικά όσους ασχολούνται με κείμενο μέσα στο Photoshop, αλλά και όσους δεν έχουν ασχοληθεί και το φοβόντουσαν. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε μέσα από το Adobe Photoshop κείμενο και πάλι κείμενο. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.